Το Star Βορείου Ελλάδος βρίσκεται στην κοινότητα Βόλακα του Δήμου Νευροκοπίου. Θα παρακολουθήσει τα πλάνα των εικονιολεπτών και με τον drone το παραδοσιακό έθιμα με τα άλογα, το οποίο πραγματοποιείται στη διάρκεια του Αγίου Πνεύματος που εορτάζει σήμερα. Το Βόλακα, οι κάτοικοι κρατάνε διαχρονικά τα ήθη και έθιμα του τόπου τους. Με μεγάλη λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια κάθε χρόνο εορτάζεται η γιορτή του Αγίου Πνεύματος στο Βόλακα Δράμας. Τη Δευτέρα 21 Ιουνίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, οι πιστοί συγκεντρώνονται στο εξοκλήσι του Αγίου Πνεύματος που βρίσκεται στις πλαγιές του Φαλακρού Όρους, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με τους αγώνες υποδρομίας στους οποίους συμμετέχουν οι νέοι του χωριού. 9 η ώρα το πρωί, ανήμερα, οι καβαλάριδες, οι οποίοι είναι νέοι του χωριού, προσέρχονται μπροστά στο καμπανοριό, από όπου είναι η είσοδος της παλιάς εκκλησίας του προφήτη Ηλία. Στη συνέχεια, βγαίνει ο ιερέας, παραδίδει τους καβαλάριδες στην εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου ένας καβαλάρης αναλαμβάνει να την κρατάει και οι υπόλοιποι το συνοδεύουν μέχρι και το Φαλακρό Όρος, όπου υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Πνεύματος. Οι καβαλάριδες είναι νέοι του χωριού, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν την παράδοση όπως παλαιότερα πήγαιναν οι γονείς, οι παππούδες και οι προπαππούδες τους. Μάλιστα, οι καβαλάριδες στολίζουν τα άλογά τους με χάντρες, όπως ακριβώς έκαναν και οι πρόγονοι, και ανεβαίνουν στο παρεκκλήσι του Αγίου Πνεύματος. Στις 12 το μεσημέρι πρέπει η εικόνα της Αγίας Τριάδας να βρίσκεται στο παρεκκλήσι, όπου εκεί γίνεται η ακολουθία του αγιασμού και στην συνέχεια ακολουθεί το κουρμπάνι, το οποίο είναι σούπα κατσικάκι με χόρτα και προσφέρεται στους παρευρισκόμενους. Επιστρέφοντας το απόγευμα, οι καβαλάριδες στο χωριό, στην είσοδό του τους περιμένει ο παπάς και οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόλακα, ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές του χωριού. Στη συνέχεια, κρατώντας την εικόνα και πάλι της Αγίας Τριάδος, ο παπάς ακολουθούν οι γυναίκες του Συλλόγου και οι καβαλάριδες και όλοι μαζί εισέρχονται στο χωριό όπου τους περιμένει ο κόσμος. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της εισόδου της εικόνας στο χωριό, οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Τόσα χρόνια γίνεται κάθε φορά με την ίδια συγκίνηση και όλοι όσοι το παρακολουθούν είναι σαν να το βιώνουν για πρώτη φορά. Στη συνέχεια ακολουθούν αγώνες μεταξύ των καβαλάριδων μέσα στους δρόμους του χωριού και όπως σημειώνουν οι κάτοικοι, είναι εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται πάντα προς τιμή του Αγίου Πνεύματος. Ο Σύλλογος οφείλει να διατηρήσει την παράδοση και αυτό κάνει και την παραδίδει στους νεότερους με τα ίδια στοιχεία χωρίς να προσθέτουν ή να αφαιρούν κάτι.